Στην καρδιά του Εύρου βρέθηκε η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης για να καταγράψει τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό για τον καθαγιασμό των υδάτων. Τα μέλη του Συλλόγου Ενίσιου Δέλτα μετέφεραν στο εκκλησάκι με τις βάρκες αρκετούς πολίτες που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τη ρήψη του Σταυρού στο πανέμορφο Δέλτα του Εύρου. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προς κοιμήσεις του καργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει αγαπητόν σε Υιόν ονομαζούσα. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης βούτυξε για πρώτη φορά στη ζωή του και έπιασε το Σταυρό, δηλώνοντας ευλογημένος. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έβγασα για πρώτη φορά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε σε όλο τον κόσμο, με υγεία και αγάπη. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίζει πάντοτε, να μας αγιάζει, να μας ενισχύει στον καθημερινό μας αγώνα, να παίρνουμε δύναμη από τον Θεό, ώστε με πίστη προς εκείνον να πορευόμεθα την εμπιστό ζωή που με βεβαιότητα μας οδηγεί στη βασιλεία του και στον αγιασμό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Εκτός από τους κατοίκους της περιοχής που βρέθηκαν εκεί, το παρόν έδωσαν και οι τοπικές αρχές, ευχόμενες υγεία και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο βουλευτής του Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, εκτός από την παρουσία του, έφερε και θετικά νέα αναφορικά με τις καλύβες του Δέλτα του Εύρου, κάνοντας γνωστό πως το αίτημα των ανθρώπων που διαθέτουν καλύβες στον ποταμό έγινε δεκτό και θα υπάρξει παράταση ενός έτους. Εδώ στην καρδιά του Δέλτα του ποταμού Εύρου, με πρόσκληση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ενίσιο Δέλτα, βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Συμμετείχαμε στην τελετή του αγιασμού των υδάτινων όγκων εδώ της περιοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εκφράζω τις θερμότερες ευχές και ταυτόχρονα θέλω να πω στον Πρόεδρο ότι του φέρνω νέα. Ναι, ευχάριστα και πάρα πολύ καλά που προέρχονται από την κυβέρνηση. Έκανε δεκτό το αίτημά μας και ήδη χθες το βράδυ μου έστειλαν τη σχετική τροπολογία. Εντάσσεται η τροπολογία αυτή, κατατίθεται σε προσεχή νόμο που θα συζητηθεί στη Βουλή των Ελλήνων και θα έχουμε την παράταση ενός έτους όπως ακριβώς έχουμε πετύχει και κατά το παρελθόν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού προεδρικού διατάγματος που θα ρυθμίζει όλες αυτές τις διαδικασίες, τις λειτουργίες όχι μόνο στο Δέλτα του ποταμού Εύρου, σε όλους τους εθνικούς δρυμούς της χώρας, δηλαδή σε 22 περίπου δρυμούς της χώρας. Εδώ στο Δέλτα του Εύρου, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος, χωρίς κουστούμια και κασμίρια, αλλά με πολύ αγάπη και πολύ πατριωτισμό, καλή φώτιση εύχομαι σε όλους. Εύχομαι ο Χριστός και η Παναγία να φωτίσει τις καρδιές και τα μυαλά όλων των Ελλήνων, να μην υπάρχει τόση κακία και τόσο μίσος που υπάρχει αυτή τη στιγμή για πολλούς και διαφόρους λόγους, περισσότερη ανθρωπιά, αλληλεγγύη μεταξύ μας, να μην σκεφτόμαστε μόνο το ατομικό συμφέρον αλλά και το συλλογικό. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε, θα πορευτούμε σαν Έλληνες και θα ξανακερδίσουμε το κράτος έθνος που πάνε να αλλοιώσουν. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε σε ένα υπέροχο χώρο, ο οποίος όμως μπορεί να γίνει ακόμη πιο υπέροχος. Φτάνει να διαφερθεί η πολιτεία και η κεντρική εξουσία, και η περιφερειακή και η τοπική. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα εδώ και η επισκεψιμότητα να γίνεται από όλο τον κόσμο. Είδατε και μόνοι σας, ήρθαμε σε ένα εκκλησάκι, άνθρωποι μόνοι τους προσπαθήσουν, έκαναν τις βάρκες τους, έκαναν αυτές τις καλύβες και φιλοξενούν αυτόν τον κόσμο. Είμαστε στο νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ακριβώς λίγα μέτρα από την Τουρκία, στο λιμανάκι του Δέλτα του Εύρου, όπως είπατε, σε αυτή την παρέμορφη περιοχή, για να γιορτάσουμε εδώ μαζί με τους αλλοιείς, μαζί με τους κυνηγούς, μαζί με τους ανθρώπους στο Δέλτα, τα Θεοφάνεια. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους ανθρώπους του Δέλτα που είναι εδώ, που προστατεύουν την περιοχή, που φυλάνε τα σύνορά μας, να τους έχει ο Θεός γερούς, να τους φωτίζει, να παραμένουν εδώ
και να φυλάττουν πάντα Θερμοπύλες. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Από εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος, εδώ στην μεθόριο περιοχή του Έβρου, σε αυτό το μοναδικό θησαυρό που μας έχει χαρίσει η φύση και χάρη στο Σύλλογο Ενήσιο Δέλτα, βρεθήκαμε σήμερα εδώ στο καθηγιασμό των υδάτων. Να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ στο Δέλτα, με τους καλυπιέριδες μας, τους οποίους τους έχουμε ανάγκη και θεωρούμε πάντοτε ότι η πολιτεία θα πρέπει να τους προστατεύει, γιατί και αυτοί προστατεύουν την πατρίδα. Ο αγιασμός των υδάτων να αγιάσει τις ψυχές μας, να αγιάσει την καρδιά μας, να μαλακώσει και την καρδιά μας και την ψυχή μας και να μας δώσει φώτιση αυτή η Άγια Μέρα. Εδώ στο Δέλτα του Έβρου, στο καθιερωμένο πλέον αγιασμό των υδάτων που γίνεται κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια βέβαια καλούμε και κόσμο και γίνεται μια γιορτή. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημοσκάκη για τα ευχάριστα νέα που μας έφερε. Η αλήθεια είναι τώρα ότι λίγο πήραμε λίγο τα πάνω μας που λένε τώρα με αυτή την είδηση. Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν έδιναν την παράταση θα υπήρξαν τα πρόστιμα και θα τρέχαμε πάλι σε δικαστήρια κτλ. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Με την γιορτή των Θεοφανίων ήρθε και η είδηση αυτή η καλή.